Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί 21 του μηνός, του Οκτωβρίου, στην Αγία Σοφία. Με το καλό, την ευλογία του Κυρίου. Εσύ που βέβαια. Και του χρόνου, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Εδώ είναι το χωριό μου εδώ. Εδώ έχω γεννηθεί εδώ. Και έχω μεγαλώσει. Με γράφει. Έχω με φίλα. Λένε ότι πριν φτιάξουμε το μοναστήρι της Αγίας, είχαν ξεκινήσει εδώ να το κάνουν. Αλλά βρίσκανε, δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω να μας πει ο Παπα-Νικόλας, βρίσκανε τα εργαλεία λίγο το πρωί που έρχονταν για δουλειά, τα βρίσκανε εκεί που είναι η Αγία και εκεί φτιάχτηκε τελικά το μοναστήρι. Πήρε. Γιώργο, κανόνες να μην με προσβάλλεις. Έχω πάρει ήδη. Ξέρω, γι' αυτό σε πήρα. Μα πάρε και δεύτερο, με έχουν πει να. Πόξω να πω και όπου κάτω πάλι. Να το πάω άδειο μου πάλι εδώ πέρα. Ευχαριστώ, δηλαδή μου και τον χρόνο. Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα, Γιώργο. Να είστε καλά. Τώρα λίγο και εσύ και στα μητά, λέμε. Ξεκίνησε να γίνει μοναστήρι. Τι εγκαταλείφθηκε, δεν ξέρουμε. Ο μύθος λέει ότι τα εργαλεία τους φεύγαν από κάπου αλλού που το ξεκινήσανε και ερχόντουσαν εδώ. Γι' αυτό και το φτιάξανε εδώ. Τώρα γιατί εγκαταλείφθηκε από εδώ, εγκαταλείφθηκε πολύ αργότερα ίσως, γιατί είχαν αρχίσει και ήταν η ζωή πολύ δύσκολη και η διαβίωση. Προφανώς είχε κάποια πηγή εδώ η οποία στέρεψε κάποια στιγμή και δεν γινόταν να μένουν οι καλόγεροι. Μετά ρήμαξε και φτάσαμε σήμερα να μείνει αυτό το εκκλησάκι, να προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτά εδώ που βλέπετε και μένουμε σε αυτή την προσπάθεια. Πιθανόν να έχει ξεκινήσει κάτι εδώ από τον Νικηφόρο Φωκά. Εδώ υπήρχε η εικασία ότι υπήρχε μία πέτρα η οποία έγραφε Νικηφόρος Φωκάς και μια χρονολογία πάνω. Πέτρα αυτή ψάξαμε να τη βρούμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τη βρούμε. Αυτή είναι η ιστορία εδώ της εκκλησίας. Το εκκλησάκι γιορτάζει 26 Σεπτεμβρίου. Είχε πειραχτεί πάρα πολύ από τον αέρα, γι' αυτό και το λένε ο Αγίος Γιάννης ο Ξανεμίτης, επειδή το βρίσκει ο αέρας. Είχε διαβρωθεί πάρα πολύ. Έγινε μία προσπάθεια πριν 40 χρόνια να διατηρηθεί αυτό με σουβά, γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτά που υπάρχουν σήμερα για να μπορούσαν να βάψουν τις πέτρες και να διατηρηθεί. Και σήμερα πάλι θέλει αρκετά, θέλει μερικά πράγματα για να διατηρηθεί και το προσπαθούμε. Πήρατε από βραδιά μέσα, εγώ έχω το κάνει με μαντιλάκι. Έλα καλέ. Όλοι είμαστε από το Βιτάλι. Φύγαμε όταν είμαστε μικρές, αλλά τώρα ερχόμαστε. Δεν το ξεχνάμε. Το χωριό που γεννηθήκαμε. Δεν έχει μέλλον να γίνει κανείς. Εδώ είναι.